Φύγαμε. Όπως καταλάβατε, άλλο ένα food taste μόλις ξεκινάει. Αυτή τη φορά με κάλεσαν από τον Ηρίδες Hotel and Apartments στον Υποριό να δοκιμάσω το καλύτερο burger της ζωής μου. Αυτό εδώ. Θα είναι όντως το καλύτερο. Θα κάνουμε τώρα το food taste και θέλω κάτω από αυτό το βίντεο να γράψετε τα δικά σας σχόλια όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτά τα βίντεο. Πριν ξεκινήσω όμως να τρώω αυτό το burger το οποίο φαίνεται εντυπωσιακό, πάμε να κάνουμε μια σβούρα του ξενοδοχείου να δούμε πώς είναι. Πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν αυτό το burger το οποίο φαίνεται έτσι πολύ super, πολύ wow και μου τρέχουν ήδη τα σάλια. Τα παιδιά εδώ πέρα στο ξενοδοχείο μου είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το φάω έτσι, θα λερωθώ. Δεν το πιστεύω, εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, δεν λερώνομαι ποτέ όταν τρώω, έτοιμος για τη μάχη. Ωραία παιδιά, καταρχήν είναι τεράστιο, πώς θα το φάω όλο αυτό το πράγμα, πώς θα το φάω τώρα, κοίτα τι γίνεται εδώ πέρα. Άλλη μία. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι το κάτι άλλο. Είχανε δύο αυγάδια, κοιτάξτε πως έχω γίνει, νομίζω. Άλλη μία θα φάω και θα σας πω. Θα φάω άλλη μία και θα σας πω. Τελικά, για αυτό το μπέργκερ, νομίζω άλλη μία. Δεν έχω λόγια. Είναι το καλύτερο μπέργκερ που έχω φάει ποτέ μου, όντως. Δεν υπάρχει. Το πρόβλημα του είναι τεράστιο και δεν θα το καταφέρω. Φάω άλλη μια. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όντως είναι καταπληκτικό το μπέργκερ. Είναι όντως το καλύτερο που έχω φάει στη ζωή μου, δεν έχω ξαναφάει πιο ωραίο, πιο ζουμερό, πιο αφράτο το ψωμί, όλα είναι η τέλεια αρμονία. Σίγουρα θα το φάω όλο, το έχω, είναι και ελαφρύ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Αυτό το μπέργκερ, σε συνδυασμό με την απίστευτη θέα αυτή πίσω μου, είναι όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Όταν έρθετε Ηρίδες, μην μείνετε εκεί στο μπαρ, κάντε μια βόλτα, να δείτε πώς είναι το ξενοδοχείο. Έχει τεράστιους κήπους, πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, πάρα πολύ ωραίο φαγητό, δεν μιλάω άλλο, άλλη μία. Γλυκιά λίγο, έχει και τις πίκλες, μαρούλια, ντομάτες, αυγά κτλ. Αλλά όλα τα λεφτά. Είναι το μπιφτέκι που έχει μέσα. Πραγματικά δεν το κατάφερα όλο. Ήταν τεράστιο για μένα. Ήταν τεράστιο, δηλαδή σκάς. Θα του βάλω σίγουρα ένα τίμιο 9 στα 10. Σίγουρα. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Άλλο ένα food test έφτασε στο τέλος του. Ως το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Bye.